Λαϊκή εδώ κοινότητα, σεβασμιότατα των καθολικών. Κύριε Υπουργέ, είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα με την παρουσία σας και με το περικόπλο της επίσκεψης και θυμάμαι και μέρα αναμνήσεων. Γιατί την Υπουργό την γνώρισα σαν μια νέα κοπέλα με έντονη κοινωνική δράση, επαγγελματική δραστηριότητα. Ένα ξεχωριστό άνθρωπο που προέβλεψα αμέσως ότι θα έχετε ένα εξαιρετικό μέλλον. Και σήμερα συμμερίζομαι απόλυτα τους στόχους σας, τα επιτεύγματά σας, διότι από την παιδεία οδηγούμε τη χώρα σε μια νέα εποχή και βάζετε τη σφραγίδα σας. Η εξωστρέφεια που δίνεται σήμερα σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο εξοπλισμός, ο εξυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δείχνει πράγματι ότι η χώρα μας καταλαβαίνει και η κυβέρνηση το εκφράζει αυτό, που θέλει να πάει ο τόπος για να κρατήσει την ταυτότητά του και την ανταγωνιστικότητά του παράλληλα στο νέο ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο. Συμμερίζομαι για τη χαρά της κυρίας Δημάρχου και την κατοποίηση που τελικά ολοκληρώθηκε αυτό το έργο και βέβαια συμμερίζομαι τη χαρά όλης της μαθητικής κοινότητας και την υπερηφάνεια που θα βρίσκεται σε ένα τέτοιο ωραίο σύγχρονο σχολείο και των γονέων, διότι εδώ κυρία Υπουργέ δεν είναι μόνο τα όνειρα και φιλοδοξίες των γονέων, εδώ των παιδιών, είναι και επενδύσεις των οικογενειών. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάει το έργο για να φτάσει μέχρι τα πανεπιστήμια, από εκεί κάνατε πραγματικά το άλμα και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ ως εταίροι του Υπουργείου Παιδείας, διότι όλοι γνωρίζετε με τον κύριο Αγγελόπουλο, είμαστε πραγματικά καθημερινή εταίροι για το πρόγραμμα της μεταφοράς μαθητών, το οποίο εκτελούμε με πολλά προβλήματα, κυρία Υπουργέ, και με μεγάλο μέρος της ενέργειας και του χρόνου και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν ήρθαν εκπαιδευτικοί 12 χρόνια, δεν ήρθαν και δημόσιοι υπάλληλοι σε καμιά υπηρεσία. Άρα, πραγματικά, αυτό ένα έργο το κάνουμε με αγάπη, με κόπο και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας από αυτούς στη σύσκεψη που έχουμε. Παράλληλα, προσφέρουμε στέγη και υποδομή στην περιφερειακή διεύθυνση και ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολεία. Το ΕΣΠΑ μας δίνει ένα μεγάλο μέρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, κάτι το οποίο με λύπη δεν το άκουσα σήμερα, διότι είναι μια επιλογή πολιτική, κατεύθυνση, στρατηγική. Και βέβαια έχει το φόρτο της υλοποίησης και βέβαια για να φτάσουμε και στο Πανεπιστήμιο είμαστε στενοί συνεργάτες εντέλει με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γιατί όπως λέω καταλαβαίνετε και μόνο που φέρει και το όνομα Ιόνιο είναι μέρος και του δικού μας κύρους και της δικής μας προβολής.